ΗΠΑ βάζουν πόδι στο τεράστιο έργο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας διαμέσου Ισραήλ-Κύπρου και Ελλάδος στην Ευρώπη. Αμερικανική δυναμική λοιπόν θα έχει το τεράστια ενεργειακής και γεωπολιτικής σημασίας σχέδιο Green Aegean του ΑΔΜΙΕ που περιλαμβάνει την ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Κεντρική Ευρώπη από Ισραήλ και Κύπρο. Ήταν ίσως η μόνη σαφή αναφορά σε θέματα ενέργειας που συμπεριλήφθηκε στο κοινό ανακοινοθέν για τον πέμπτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου ΗΠΑ Ελλάδος που ολοκληρώθηκε την Παρασκευή στην Ουάσιγκτον. Η Υφυπουργός Ενέργειας Αλεξάνδρας Ντούκου άφησε να εννοηθεί ότι βρισκόμαστε σε προχωρημένες επαφές με τον Οικονομικό Αναπτυξιακό Οργανισμό Επενδύσεων των ΗΠΑ για να συμμετάσχει στο μετοχικό σχήμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ του Great Sea Interconnector, στο οποίο εισέρχονται νέοι συμπαίκτες συνεχώς. Το κλίμα στην αγορά είναι θετικό και δεν πρέπει να περνάει απαρατήρητη η συντονισμένη προσπάθεια εξέβρεσης χερσαίας εφοδιαστικής βάσης στα λιμάνια των Πατρών, του Αστακού και των Χανιών. Η Κυπριακή Δημοκρατία αποφάσισε να συμμετάσχει στον Great Sea Interconnector με ποσό μέχρι 100 εκατομμυρίων. Πρόκειται για απόφαση που έλαβε προχθές το Υπουργικό Συμβούλιο στη Λευκοσία, συμβάλλοντας στην ηλεκτρική διασύνδεση Ισραήλ, Κύπρου και Ελλάδας. Η σύνδεση με την Ελλάδα θα γίνει με καλώδιο από την Κύπρο στην Κρήτη, το οποίο θα επεκταθεί μέχρι την Πελοπόννησο και ενδεχομένως από εκεί στην Ιταλία. Ο Ερντογάν την ίδια στιγμή θα μεταβεί στο Κάιρο για να συζητήσει με τον Αλ-Σίσι τα ενεργειακά στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς η Άγκυρα έχει μείνει εκτός όλων των μεγάλων και σημαντικών διασυνδέσεων που σχεδιάζονται στην περιοχή. Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου μπαίνει σε φάση κατασκευής. Με φορέα υλοποίησης, τη νεοσυσταθήσα εταιρεία ειδικού σκοπού, θυγατρική του ανεξάρτητου διαχειριστή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ΑΔΜΙΕ, με την ονομασία Great Sea Interconnector. Το έργο αλλάζει όνομα, σηματοδοτώντας το νέο κεφάλαιο που άνοιξε. Η συμμετοχή της Κύπρου αναμένεται να είναι της τάξης των 100 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ η Κυπριακή κυβέρνηση μαζί με τον ΑΔΜΙΕ αναμένεται να έχουν την πλειοψηφία των μετοχών στην εταιρεία κατασκευής του έργου. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σ' άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.